Εκεί βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με παρέα δημοσιογράφων και φίλων. Καλό μεσημέρι από τον Μόλο Κερατσίνη. Βρισκόμαστε εδώ που ο Πρωθυπουργός έκανε το τραπέζι. Το πατροπαράδο τραπέζι που κάνουν ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων μία μέρα πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις, όποια και αν είναι αυτές. Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε εδώ λίγο πριν τις 12.30. Τον περίμεναν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ήταν πολλοί συνεργάτες του που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και από την Κουμουνδρού. Ήταν εδώ ο κύριος Κουρλέτης, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Χαλαρή διάθεση, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ψάρι ήταν το κύριος μενού, το κύριος πιάτο. Σε ψαροταβένα ήρθαμε εδώ στο Κερατσίνη, σε μια πολύ ωραία τοποθεσία. Χαλαρή και συζήτηση. Ευδιάθετος ο Πρωθυπουργός. Δεν φορούσε ούτε καν πουκάμισο. Ένα μπλουζάκι πόλο. Mm-hmm. Πράγμα και δείγμα της καλής διάθεσης που είχε. Χαλαρές και οι κουβέντες με τον Πρωθυπουργό. Η πολιτική συζήτηση άλλωστε σήμερα πηγαίνει λίγο στην άκρη λόγω και της ημέρας, λόγω και της αποφόρτησης, όπως είπες και εσύ, Ντένια. Ο Πρωθυπουργός περίπου 2 ώρες κράτησε εδώ το τραπέζι του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν χάλασε χατήρι σε κανέναν, έβγαλε και πολλές φωτογραφίες, αλλά γύρισε και όλα τα τραπέζια. Κάθισε δηλαδή και συζήτησε με όλους, και τους δημοσιογράφους αλλά και τους συνεργάτες του. Και λίγο πριν αποχωρήσει, πήγε εδώ στο Μόλο, στο κιόσκι των αλλαίων της περιοχής. Mm-hmm. Πήγε να βλέπουμε τους και τα πλάνα από αυτό ρωτήσει. Που μας περιγράφεις, Κώστα. Ναι, πες μας λοιπόν. Πήγε να τους χαιρετήσει, τον κέρασαν εκεί. Και στη συνέχεια επισκέφθηκε και ένα σκάφος του λιμενικού. Ήταν εδώ ένα σκάφος της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών. Πήγε, τους χαιρέτησε, τους είδε, ήταν εδώ στον Μόλο, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες μαζί του και στη συνέχεια αναχώρησε λίγο πριν τις 3 για να πάει να ξεκουραστεί, καθώς αύριο είναι μια μεγάλη μέρα. Λοιπόν, ημέρα χαλάρωσης για τον Πρωθυπουργό, όπως και για τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, η σημερινή, και αποφόρτησης, όπως είπαμε, από το βαρύ πρόγραμμα λόγω των προεκλογικών συγκεντρώσεων και ομιλιών τις τελευταίες εβδομάδες. Να πάμε τώρα στον Γιάννη Τρουπή. Χαλαρή πολιτική διάλογη και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιάννη Τρουπή, καλό μεσημέρι και σε σένα.